Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι εξέλιξη είχαμε με την υπόθεση που είχαμε ασχοληθεί χθες με τον Παπανότα που μίλησε άσχημα για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έγινε το έλα να δεις. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε... Έχουν γίνει πολλά από χθες. Έχουν γίνει πολλά. Για πες Γιατί μας. Αρχικά ναι. Βγαίνει ο κύριος Παπανότα. Να θυμίσω τι είχε πει στον κόσμο. Τι ναι. Είχε πει λοιπόν, ο Παπανότας. Είχε κάνει μια επίθεση στην Μαλέσκου. Ναι. Και στη συνέχεια, όταν το σχολιάσανε με την Κατερίνα Καινούργιο, ο Ανδρέας Μικρούτσικος θυμήθηκε ότι ο Παπανότας είχε πει ότι πρέπει να πάρει σύνταξη και να μην βρίσκεται πλέον στην τηλεόραση. Μάλιστα, και να πάει στο σπίτι του και να πάει στο σπίτι του. Σύνταξη. Ναι. Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν ο ναι. Παπανότας στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνει μία ανάρτηση, όπου λέει ότι απαντάει στον Ανδρέα Μικρούτσικο ότι η συνταξιοδότηση είναι δικαίωμα και όχι τιμωρία. Ότι αρχίζει ο Ανδρέας Μικρούτσικος και του θυμίζει παππούδες που επιμένουν να οδηγούν στα βαθιά γεράματα. Ότι πρέπει παντού να υπάρχει η συνταξιοδότηση σε μια συγκεκριμένη ηλικία, ακόμα και στην τηλεόραση. Ναι. Είπε εκεί ότι όποιος τον είπε μικρόψυχο, είπε ότι είπε ο γάιδαρας στον πετεινό κεφάλα. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ότι το χαρακτήρισε ο Κουντάρας όπως τον χαρακτήρισε και ότι θα έπρεπε να ντρέπεται, ότι ο Μικρούτσικος τον είπε τοξικό, ότι τον είπε νούμερο. Ήταν μια μακροσκελέστατη και ανάρτηση. Και λέει ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο ίδιο κανάλι. Πες μας τη φράση εκεί που λέει κάπου ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο ίδιο τηλεοπτικό κανάλι. Εδώ κάνω. Α, ναι, λέει στο τέλος κλείνοντας και λέει. Ναι. Και συγχαρητήρια στο σταθμό που επιτρέπει σε δύο στελέχη του να εξφενδονίζουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς για ένα τρίτο στέλεχός του. Άρα τα βάζει και με τον Αλφα. Βέβαια. Και λέγοντας, για πες μας τι είπε για τον Αλφα και συγχαρητήρια λέει. Στο σταθμό ναι, που επιτρέπει σε δύο στελέχη του. Ναι. Να εξεδονίζουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε ένα τρίτο στέλεχός του. Εννοεί δηλαδή τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Γρηγόρη Κουντάρα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε. Μετά έγινε άλλο το πρωί. Τι έγινε τώρα το πρωί, εδώ είμαστε, μετά πάμε στο πρωί. Ναι. Πάει το πρωί λοιπόν στην εκπομπή. Ναι. Και του τη λέει και τσιμψιλή. Ναι, γιατί εδώ πέρα έβρισε το κανάλι. Ναι, και του λέει ότι στο είχα πει ότι σε περιμένα στη γωνία. Μετά τα όσα είπε για τη Μαλέσκου, το Μικρούτσικο και τον Κουντάρα. Πάμε να ακούσουμε να δούμε τι έγινε. Στον Αλφα πριν από λίγες ώρες. Θέλω να αποκαλύψω κάτι. Εγώ μίλησα με την Ιωάννα στο τηλέφωνο. Εγώ, εσύ στο τηλέφωνο, εγώ με μηνύματα. Με μηνύματα αυτό εννοώ. Μπράβο. Με μηνύματα. Όχι. Πώς περάσατε. Πριν ανταλλάξετε εκεί που τη είπε να γυρίσει στις έδρες. Αν είδε, τη απίφθηνα πρόσκληση να έρθει στην εκπομπή και μου είπε: Σταματήνα, μου το εκτιμώ. Μου ευχήθηκε για τη χρονιά με πολύ εγκάρδιο τρόπο και μου είπε ότι έχει αποφασίσει να μην βγει πουθενά και ότι θέλει μπορεί. Λίγο να αποτραβηθεί. Σε μια εκπομπή έχω υπόψη μου ότι θα πάει. Ναι. Λέω τώρα εγώ. Θα έπρεπε. Α, θα έπρεπε, οι άνθρωποι λες, τα κατεβάσανε κανονικά για την Ιωάννα, να μην πάει. Πού καλέ. Εδώ λίγο μετά από εμάς. Α, γιατί... Ναι, το να πεις ένα καλό λόγο και να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο δεν σημαίνει όχι, κάτι. Άλλο λέω ένα καλό λόγο για κάποιον, άλλο βρίζω κάποιον άλλον για να πω ένα καλό λόγο. Και εσύ τώρα... Έχει διαφορά. Ναι. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Τι πας και μιλάς. Δεν με ρωτάς. Να, αυτά είναι. Λοιπόν, σε είχανε, σε περιμένα στη γωνία. Τον Κουντάρα τον στολίζει σε ένα χρόνο. Για το Μικρούτσικο, τις προάλλες είπες να συνταξιοδοτηθεί. Δεν είπα να συνταξιοδοτηθεί. Λέω ότι η σύνταξη είναι δικαίωμα όλων των εργαζομένων στον κόσμο και ένα κεκτημένο το οποίο δεν θα μας το πάρουν πίσω. Και τα κακά παραδείγματα. Εγώ αυτό που έγραψα... θέλω να πω για τον Δημήτρη είναι ότι, ότι... δεν προβαίνει σε χαρακτηρισμούς. Και αυτό είναι που τον διαφοροποιεί από τους άλλους. Για σένα. Ακριβώς. Γενικώς μπορούμε να έχουμε άλλα. Μπορούμε να τη διατυπώσουμε με χιούμορ, αλλά το να μπαίνουμε στη διαδικασία να στολίσουμε είναι τον άλλον δικαίωμα, με χαρακτηρισμό. Και όποιος δεν την θέλει, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στη ζωή του παρά μόνο τη δουλειά του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Απλά. Όταν σου λείπουν τα ενδιαφέροντα και δεν έχεις τίποτα να κάνεις και λες θα κάτσω στο σπίτι μόνος μου και κλεισμένος, να πάω στη δουλειά. Εγώ δεν είμαι αυτό. Εγώ απλά είναι θα προτείνω μια παράκληση. Άλλοι είναι αυτό. Μην ζητάτε θέλω... από τον κόσμο να δίνει συνεντεύξεις, αν είναι να του στολίσουν έτσι. Δηλαδή μεταξύ μας τώρα δεν είναι και ωραία εικόνα για του street. Σέρφινγκ. Θέλω να αποκαλύψω. Το θέμα ότι έχει γίνει ένας ενδοοικογενειακός, ενδοτηλεοπτικός μάλλον καυγάς. Και μας κάνει εντύπωση που όλα αυτά τα λέει ο κύριος Παπανότας σε συνεργάτες του ίδιου του καναλιού. Μήπως ο κύριος Παπανότας θέλει να συνταξιοδοτηθεί
και θέλει να το σπάσουν το συμβόλαιο, να τον απολύσουν, να πάρει μια καλή αποζημίωση και αυτό για να που πάει λες. Σπίτι του, μιας και έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση με τον κύριο Παπανότα. Δηλαδή μας κάνει εντύπωση που είναι εργαζόμενοι στο ίδιο κανάλι. Έμα! Απ' την άλλη βέβαια λες, τα λέει χήμα και δεν υπολογίζει ούτε και ότι είναι στο ίδιο κανάλι. Εγώ και λέει την άποψή του ελεύθερα. Παίζει και αυτό. Εγώ δεν λέω αυτό. Άσχετα αν αρέσει ή δεν αρέσει αυτά τα οποία ακούγονται. Ναι. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι. Λέει κάποιος, τουλάχιστον έχει τα κότσια ο Παπανότας και τα λέει χήμα και δεν φοβάται τίποτα. Είναι αληθινός, είναι γνήσιος. Και εκφράζει πολλούς αυτή η άποψη που λες. Άσχετα συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος μαζί του. Εδώ λέει πιάνει στο στόμα του τον εκ των έσω. Δεν θα πιάσει και τον έξω από εδώ. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι του βάζει πλάτη όμως και σταματήρα Τσιμτσιλή. Τον υποστηρίζει. Αλλά βλέπουμε ότι αγριεύει η κατάσταση και ήδη από ό,τι φαίνεται υπάρχει ενόχληση από τη διοίκηση του Α. Η οικογένεια Βαρβινογιάννη δεν τους αρέσει αυτά τα πράγματα. Με τίποτα. Υπάρχει μια σοβαρότητα, θέλει μια σοβαρότητα να υπάρχει στο κανάλι, όλοι να λειτουργούν με μια ομαλότητα και με έναν οικογενειακό τρόπο. Εδώ βλέπουμε ότι χάνεται αυτό. Χάνεται αυτός ο οικογενειακός τρόπος. Έχει χαθεί πολύ. Εδώ ο ένας ρίχνει την πηχτή στον άλλον. Με πρωτεργάτη βέβαια σε όλα αυτά τον Παπανότα. Γιατί από εκείνον ξεκίνησαν. Ή το κάνουν επίτηδες για να ασχολούμαστε μαζί τους, ή όντως υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Μια και που βλέπουμε Τσιμτσιλή, τι νούμερα τηλεθέασης, τι έγινε χθες. Γιατί χθες είχαμε ανατροπές. Α, χθες είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ναι, για πες μας. Το πρόβλημα προφανώς το, έχει, ναι. Το έχει αυτή τη στιγμή η Ελεονόρα Μελέτη, γιατί υπάρχει μια τεράστια αλλαγή από τα νούμερα που είδαμε την πρώτη μέρα με αυτά που είδαμε τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή. Θυμόμασταν ότι η Ελεονόρα Μελέτη είχε περάσει μπροστά με 20 κάτι.